Μια ανάσα μας χωρίζει από την έναρξη στις 24 Ιανουαρίου στο Ιταλικό Κοινοβούλιο της ιδιότυπης διαδικασίας εκλογής του νέου Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη να θεωρείται επικρατέστερος. Παρά το γεγονός ότι οι αρμοδιότητές του έχουν εν πολύ συμβολικό χαρακτήρα, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας διαδραματίζει κέριο ρόλο σε περίπτωση κυβερνητικής κρίσεως, κάτι που έγινε σαφές όταν ο απερχόμενος Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα προσέφυγε τον περασμένο Φεβρουάριο στον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, μόλις αυτός απόλεσε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο 74χρονος Μάριο Ντράγκη ηγήθηκε μιας αποτελεσματικής και κυρίως σταθερής τεχνοκρατικής κυβερνήσεως ενός ευρέως σχήματος που κάλυπτε το φάσμα από την αριστερά μέχρι την εθνικιστική δεξιά του Ματέο Σαλβίνη και έχερε αποδοχής στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη. Από τον άτυπο συνασπισμό εθνικής ενότητος απουσίαζε το ακροδεξιό κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλική προεδρική εκλογή δεν γίνεται κατευθείαν από τον λαό, αλλά από 630 βουλευτές, 321 γερουσιαστές και 58 εκλέκτορες από τις 20 περιφέρειες της χώρας. Υποψήφοι, μάλιστα, μπορεί να είναι όχι μόνο εν ενεργεία πολιτική, αλλά κάθε πολίτης άνω των 50 ετών με πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Η μυστηριώδης, κατά έναν τρόπο, διαδικασία των διαδοχικών γύρων ψηφοφορίας έως ότου κάποιος υποψήφιος εξασφαλίσει την πλειοψηφία παραπέμπει στο παπικό κονκλάβιο και θεωρείται πολύπλοκη και παράξενη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν πως η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την αποφυγή οποιασδήποτε αντιθέσεως του Προέδρου με τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου, καθώς και ότι η Πρόεδρος θα μπορεί με ηρεμία και απόλυτη ανεξαρτησία να εκπληρώσει τον ρόλο του, κάτι που θεωρητικά θα έθετε σε άλλη βάση η απευθείας εκλογή. Ουσιαστικά, όπως λένε, ο Πρόεδρος είναι το σημείο συνδέσεως μεταξύ των τριών διακριτών μορφών εξουσίας. Στους τρεις πρώτους γύρους της ψηφοφορίας απαιτείται πλειοψηφία 2/3, αλλά από τον τέταρτο γύρο αρκεί η απλή πλειοψηφία. Η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά, γεγονός που κατά το παρελθόν έχει δημιουργήσει εκπλήξεις, αφού πολλοί δεν δίστασαν να παραβιάσουν την κομματική πειθαρχία και βεβαίως υπάρχει πάντα μία αίσθηση αβεβαιότητος για την τελική έκβαση. Παρατηρητές εκτιμούν πως όσο κι αν ο Μάριο Ντράγκη θεωρείται φαβορή, ακόμη και πριν αποκαλύψει δημοσίως το ενδιαφέρον του για την Προεδρία, η μεταπίδησή του θα έθετε το ακαθόδες ζήτημα εξευρέσεως διαδόχου του στην Πρωθυπουργία, ικανού να διατηρήσει τη συνοχή της σημερινής ετερόκλητης πλειοψηφίας, με τις συνιστώσεις της ήδη να κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε πρόωρες εκλογές.